Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. I will tell you that my mother had a great deal of respect for the Germans. It was interesting, they were, beyond being just stoic, Germans would always be, especially the officers, immaculately dressed. They were always pure to come across proper, she would tell me. But beyond that, let me tell you what, they weren't the Italians. They were an entity to be feared, and you knew you didn't mess with those people. In Germany, there was a much τα πολεμούν την Ελλάδα. Τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα. Ο κόσμος φοβισμένος. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε για να σωθούμε. Φύγαμε από τα σχολεία. Στην αρχή ήταν οι Γερμανοί και άρχισαν να πιέζουν τους ανθρώπους, να βάζουν περιορισμούς. With the actual occupation of Greece by the Germans, which life changed drastically at that point. You could tell that the Greeks in that time period were considered to be less than the Germans, treated as less than human. Τρέχαμε τώρα, βλέπαμε απέναντί μας είναι τα εξοκλήσια. Χτυπούσε, έτσι χτυπούσε. Και ένα γρήγορα. Ποιος ήταν μέσα στα σπίτια, όλοι υποφέραμε. Υποφέραμε να τρέχουμε. Όπως είπαμε, οι Γερμανοί έβαλαν περιορισμούς, δεν μπορούσε τίποτα να κάνει. Όπλα δεν υπήρχαν, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Στην Αθήνα δεν πεθαίναν πολλοί άνθρωποι, διαμπανιζόταν από την πείνα και πεθαίνανε. Δεν είχαμε, δεν μπορούσε να κάνει, δεν είχε κοινωνία να πηγαίνει και να έρχεσαι. Δεν μπορούσε να φέρουμε πράγματα. Αν σε πιάναμε ένα καΐκι μέσα, σε βάζανε στη φυλακή. Πώς ταξιδεύεις εσύ, από πού ταξιδεύεις, πού ήσουν εκεί πέρα, δεν μπορούσε να βρεις άκρη. Starvation was a big deal on the island over the course. The Germans used food as a method of getting information from individuals. So if you told something that was of value, you got food for you and your family. Δεν μπορούσαν να τροποδοτηθούν πράγμα για να πουλούν. Και ο κόσμος δεν είχε λεφτά να πάρει το φαγητό. My father hated the Germans passionately. The one scene that is very strong in my mind, I remember seeing a little boy and a little girl walking hand in hand, and they were very, very chubby. And I said, you know, how come they're not starving like everybody else? Only later, when I was in medical school, do I realize that they were actually starving and that the lack of proteins caused swelling. It's called kwashiorkor. Της Βερβάρας στο σπίτι από πάνω, δεν μπορείς να ανέβεις απάνω. Αυτά ρούχα που είχαν αφαίρει οι άνθρωποι να τα πουλάνε. Και να αρπάξει η καημένη μητέρα να κάνει ένα ψωμάκι και να ανάψουμε το φούρνο. Και πού να ανάψεις το φούρνο, που οι άνθρωποι περιμένανε. Όποιος φούρνος να ανοίξει, ήταν αράδα οι άνθρωποι. There were times where my mother would say there were people who would actually come looking for food at the orchard. They would actually make sure that those that they, what they could give away, they gave away and ensure to have enough food for everyone that they could absolutely feed during the war. Άλλοι εκλέβανε.
E quei σκλέβησα, ένα μίλες, δεν πειράζει, εσφά ο άνθρωπος αυτός να μην πεθάνει. Ήτανε απελπισία, παιδιά, ήταν η κατάσταση. Πού να τα θυμούμε, πια να μην κρυβόμαστε μια. Η πόρτα να χτυπά συνέχεια. They were people wanting food. They were all over. Because indeed there was just no food. Και πήγαμε να πάνω στο σπίτι. Αν υπήρχε τίποτα, κανένα ξέρω κόμματο. Οι λάδι, τα μοναστήρια όλα γυρίζανε. Όλα τα μοναστήρια. Και να στεκόμαστε πια. Και του λέγε η μητέρα μου, ρε παιδί μου, δεν θα πήγεις και κάτι για τα παιδιά. Δεν θα φύγεις. Δεν θα φύγεις και κάτι για τα παιδιά. Τι να τους κλέψουν τους ανθρώπους. Αλλά τους λένε ότι θα τους βοηθήσουν τους Γερμανούς για να τους δώσουν τρόφιμα να φάνε. That was their way of getting information. And at the end of the war, these individuals that had used that as a method of getting food for their families went to the Germans and said, look, these people are going to kill us. We have told on them. You need to get us out of here. And they loaded the families of all of these people that had been telling on their neighbors and their friends and whatnot, loaded them on a ship. And once they got into the harbor, they blew the ship up. Στην Θεσσαλία, απέναντι, φορτώνανε ένα καϊκί, μικρά καϊκάκια, κρυφά από τους Γερμανούς, γιατί απαγορεύεται. Αλλά πολλοί από αυτούς πηγαιγότανε, γιατί μέσα στη, να περάσει το Αιγαίο με μια βαρκούλα, ή τους έπιανε Γερμανούς. There was an attempt to actually leave Chios by boat by her and his family. And the boys and everyone were loaded into a boat. And they were actually going to leave through the Mediterranean. Her two sons, their wives, their children, all loaded on a boat, were going, trying to escape the island, and were actually either torpedoed or blown up. I don't quite remember. But she lost her entire family in one instant. All I remember is periodic roundups of people that they thought were anti-German, or maybe had firearms in their house or something. They would round them up. That's whatever happened to those people, I don't know. And allegedly there were some executions of people who were thought to be anti-German. Βγάλετε τα όπλα από τα σπίτια σας και μην κρατάτε όπλα, γιατί όποιον μοιάσαμε με το πόλο θα τον σκοτώσαμε. Αλλά είχε μια σάινα. Ένα Γερμανό, ένα χωριό ολόκληρο κάψιμο. Αν πειράζαν ένα Γερμανό, καίγαν όλο το χωριό. Όλο το χωριό το καίγανε. Ή το καίγανε, ή μαζεύαν όλο το χωριό, 200 άνθρωποι, άνδρες, παιδιά, βαζάνε και καθαρίζανε. Σκοτώνανε. Όπως η Μαρία η Δήμερα και πολλές, οι άντρες τους τους επιάσανε. My grandfather was actually executed by the Germans for owning a flintlock pistol. When the Germans came and occupied the island, there was an immediate order that everyone had to turn in all firearms. Well, my grandfather, he owned a flintlock pistol, and he used it to keep the birds away from the orchards. Το όπλο το είχε κρυμμένο πίσω από μια πόρτα. Στην πόρτα από πίσω να το είχαν κρεμάσει η Μαρία η Νήμερα και μας το είχε μπει αυτή. Και όταν είπανε ότι δεν έχω μείνει γελμένο, όπως κλείσαν την πόρτα για να φύγει, βρήκαν το όπλο στην πόρτα. Και τότε τον πήρα, δεν ξέρω, τον πατέρα της τον σκοτώσανε. Ούτε ο μπαμπάς μου έκοψε τα μαντερίνια, τα έβαλε σε μια ατμάκα που λέμε. Mm-hmm.
να πάει στη Μυτιλίνη να τα πουλήσει εκεί. Στον δρόμο τους φιάσανε. Φύγαν οι Γερμανοί, τους φιάσανε στον δρόμο, στη θάλασσα. Του λέει του μπαμπά μου, εσύ τι είσαι για τούτο, εγώ είναι δικά μου. Είναι το περιβόλι, του λέει, το ξέρεις, ξέρω, του λέει. Μιλούσαν ελληνικά, κόρη μου, σαν να είμαστε εμείς. Τέτοιος έξυπνος λαός, ή ο Θεός το έκανε για να συμβούν αυτά όλα. Ναι, με αυτά, λέει, θα σου κοστίσουνε τη ζωή σου, του είπε ο Γερμανός. Λέει ο μπαμπάς μου της μπαμπάς μου, Σοφία, αυτό ήταν τυχερό, κανένας δεν μου φταίει. Ήτανε διαταγή του πειρασμού και του Κυρίου του Θεού μας. Να μην κλάψετε καθόλου. They took him to prison and he served for about 8 or 9 months until they shackled a number of men together, and they took them out and they actually they executed them. And they threw their bodies threw them into the Mediterranean. Στις 10 Ιουλίου το σκοτώσανε. Ήμουνα τότε, θα ήμουνα 13 χρονών, 14. Πολλά κόρη μου, πολλά μας είχανε. Μας σταθήκαμε γιατί είχαμε την προσευχή μας. Μην κοιτάζεις κανέναν, εσύ να προσεύχεσαι. Και η Παναγιά και ο Χριστός είναι μαζί σου. The Orthodox Church was extremely important for all of them at that time, the faith. Yeah, whether you were allowed to get together in large numbers or not, they still practiced it. And I think that was a source of strength. My mother was an exceedingly religious follower of the Orthodox faith. And so I know that's what got her through her younger years. I know it was, you know, the teachings from her grandmother and my grandmother, her mother as well, that sustained them. And yes, we're going to get through this, and we're going to get through this the best way we can.